του Γκαρσία, του Πάμπλου Γκαρσία, που είπε ότι εδώ βλέπουμε την σχετική κάρτα. Έχουμε πολλά παιχνίδια και πολλά παιδιά. Ήταν κουρασμένα σήμερα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε μια καλή ομάδα που δουλεύει σκληρά. Όλα τα παιχνίδια για μας είναι τελική. Κάποιες ομάδες παίζουν φιλικά. Εμείς παίζουμε μόνο τελικούς. Λοιπόν, άκου τι κάνει ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία έδωσε ένα μπουνίδι, ένα πεντάρι από κάτω στον Διόγκο και πήρε 15 χρόνια δόξα και δουλειά. 80-90 χιλιάρικα το χρόνο. Ανανέωσε συμβόλαιο, έτσι. Ναι, βέβαια. Πρόσεξε τώρα τι κάνει ο Γκαρσία. Μην το βλέπεις έτσι σαν τον Γκούφι που είναι πονηρός. Και καλός προπονητής θα βγει. Και οι καλές και με τα λάθη του άνθρωπος έχει ακόμα να μάθει. Κοίτα τι κάνει αυτός τώρα ο πονηρός. Λέει, Σαββίδη, έχεις πάει στη Φάρμα επάνω. Όταν ήρθαν ο Λουτσέσκου, η μετάφραση δική μου τώρα που μπορεί να είναι και αιρετική, αλλά αυτή είναι, δεν θα πω άλλη. Κοίταξε Σαββίδη μου, αγάπη μου, γλυκιά, καλέ μου πρόεδρε, χρυσέ μου που σε ευγνωμονώ. Εγώ δεν έχω ατρόμητο, Ξάνθη και Γιάννενα. Ενώ ο άλλος κάτω έχει τη Λάρισα και τον Άρη, φίλους. Φίλους. Που σημαίνει ότι αν εγώ χάσω το πρωτάθλημα, το πάρει ο Ολυμπιακός με 6-7 πόντους διαφορά, 5-6-7, ξέρεις τι γίνεται. Ε, κοίταξε, αυτός να έχει φιλικά, αλλά εγώ δεν έχω. Ενώ άλλος είχε ο Λουτσέσκο, ας πούμε, και 2-3-4 φίλους. Και απ' την άλλη, σου λέει, κάνω και λαϊκισμό στους οπαδούς. Ναι. Να έχω και καμιά καμπάτσα, να φάω καμιά τριάρα. Αυτό θα μπορούσε να το ισχυριστεί, ναι. Εφόσον πάρει βαθμούς στο Καρεσκάκι ή στο Βικελίδης. Ή με την ΑΕΚ, έτσι. Τώρα, θέλω να πω δήλωση. Στα ντέρμπι. Ναι, ναι, συσπυρώνει τους Αριανούς τώρα. Οι Αριανοί είχαν σκοτωθεί μεταξύ τους. Μετά τη δήλωση έχουν συσπυρωθεί. Πήγαν στο Yellow Radio, στο All About Aris, πήγε ο Περικλής, ο Τράιος, ο Τσαλτίδης. Αυτή είναι χειρότερη από τους κομμουνιστές στην προπαγάνδα. Δεν μαλώνεις με κομμουνιστή στο καφενείο, ούτε με ακροδεξίο βέβαια από φανατικό, αλλά το κομμουνιστή θα βρεις 300.000 επιχειρήματα. Ούτε με Αριανό πας στο καφενείο. Θα σε βγάλει τρελό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις από τον Αριανό. Άρα του συσπυρώνει. Πάρ' το διπλό στη Χαριλάου, Γκαρσία, και βγες και πες το. Εκεί ξέρεις τι μάγκας θα γίνεις. Άμα πας εκεί και σε πλακώσεις τις κλωτσιές, εγώ σου λέω δύο ισοπαλίες να φέρει ο Γκαρσία. Στο Χαριλάου, στα play-off μία και στην άλλη το, πες το ναι, στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Μείον 4 βαθμούς, αντίο πρωτάθλημα και κλαίει τώρα γιατί. Λέει και το Σαββίδη και τον κόσμο να κοίτα, εγώ φιλικά δεν έχω φουκάρας. Είναι πονηρός. Μάλιστα. Είναι πονηρός, λοιπόν, και λαϊκιστής.